Σχεδιάζει ο Πρωθυπουργός να αποσύρει σταδιακά την αλλαγή του κράτους στους πολίτες που υπέστησαν καταστροφή των περιουσιών τους από φυσικές καταστροφές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τις αποφάσεις της κυβέρνησης να στερήσει από τους πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί το δικαίωμα να εξετάζονται δωρεάν για τον κορονοϊό στις δημόσιες δομές υγείας, προχώρησε σε μια σοκαριστική αποκάλυψη από το βήμα της Βουλής για τις μελλοντικές του βλέψεις. Μπορεί τόσο καιρό ο δημοσιογράφος του Sky, Άρης Πορτοσάλτε, να βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής, δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά, για τους απαράδεκτους και κοινικούς ισχυρισμούς του ότι οι πολίτες που κλαίνε τώρα στα αποκαίδια των σπιτιών τους έπρεπε να είχαν φροντίσει να τα ασφαλίσουν. Κανείς δεν περίμενε όμως ότι θα ακουστούν αντίστοιχες απόψεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας. Οικισμοί, αλλά και σπίτια κοντά ή μέσα στις δασικές θα οφείλουν να διέπονται από ειδικές πυρήμαχες προδιαγραφές κατασκευής. Έχω ήδη δώσει εντολή στον αρμόδιο Υφυπουργό Περιβάλλοντος να εκδώσει τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Όπως βέβαια θα πρέπει να μας απασχολήσει στο μέλλον η ασφάλισή τους. Η ασφάλιση συνολικά της ακίνητης περιουσίας έναντι των φυσικών καταστροφών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός και άφησε άφωνους όσους τον παρακολουθούσαν. Δηλαδή, οι πολίτες θα πρέπει να φροντίσουν να ασφαλίσουν τα σπίτια τους από φωτιές, σεισμούς, πλημμύρες, ανεμοστρόβιλους και ό,τι άλλο συνεπάγεται με τις φυσικές καταστροφές. Γιατί άραγε? Το επιτελικό κράτος θα αποσυρθεί από τις αποζημιώσεις των ανθρώπων που είδαν τη ζωή τους να καταστρέφεται, που έλαβαν εντολή να εκενώσουν τα σπίτια τους επειδή οι πυροσβεστικές δυνάμεις και η πρόληψη και η οργάνωση αποδείχτηκαν ακόμη μια φορά κατώτερες των περιστάσεων? Πλέον η κυβέρνηση δεν κάνει την παραμικρή προσπάθεια να κρύψει τη στήριξή της στα ιδιωτικά συμφέροντα και αυτό είναι ένα γεγονός που προκαλεί τρόμο και απέχθεια. Φήμες λένε μάλιστα ότι αυτή την ώρα οι ασφαλιστικές εταιρείες ανοίγουν σαμπάνιες στο όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μην παραλείψετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να εγγραφείτε στο κανάλι του Newsbreak και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο.